Η τροφή που θα φας μπορεί να είναι η ασφαλέστερη και δυνατότερη μορφή φαρμάκου που υπάρχει ή η αργότερη μορφή δηλητηρίου. Αν Βίγμουρ. Καλημέρα σας. Σήμερα θα σας μιλήσω γιατί πρέπει να πίνουμε χυμό σιταρόχορτο. Το σιταρόχορτο ανακαλύφθηκε από μια εξαιρετική γιατρό, την Αν Βίγμουρ, και σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι περιέχει και για ποιο λόγο πρέπει να το πίνουμε, μάλλον για ποιους λόγους πρέπει να το πίνουμε. Η Dr. Wigmore, όταν στα 50 της χρόνια διαγνώστηκε με καρκίνο του παχαίου σεντέρου, στράφηκε στα άγρια γρασίδια, μια θεραπεία την οποία γνώριζε από τη γιαγιά της, που τη χρησιμοποιούσε για να θεραπεύσει στρατιώτες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρχισε να ερευνά τις θεραπευτικές ιδιότητες των γρασιδιών και κατέληξε στο σιταρόχορτο κατ' υπόδειξη των ζώων, διότι αποδείχθηκε ανώτερο όλων σε χλωροφύλλη και θεραπευτικές ιδιότητες, όταν χρησιμοποιείται σωστά και καλλιεργείται σε χώμα ζωντανό χωρίς λιπάσματα που διαταράσσουν την αρμονία των στοιχείων, καθιστώντας ακατάλληλο για θεραπευτικούς σκοπούς. Το σιταρόχορτο αποτελείται 70% από χλωροφύλλη και περιέχει βιταμίνες A, B, C, E και B12, περιέχει πρωτεΐνη και αμινοξέα, τους χθήσεις δηλαδή των πρωτεϊνών. Τα 17 είδη αμινοξέων που περιέχει, που είναι και η βάση για την παραγωγή πρωτεϊνών, το καθιστά χρήσιμο και αναγκαίο για όσους γυμνάζονται, ιδίως με έναν αναερόβιο τρόπο προπόνησης. Και είναι το μοναδικό προϊόν που γνωρίζει ο άνθρωπος, που έχει την ιδιότητα να καθαρίσει τον οργανισμό μας από βαριά μέταλλα, νεκρά κύτταρα, νεκρές μεμβράνες και τοξίνες που συσσωρεύονται στους πόρους του παχαίου σεντέρου για χρόνια. Αποτοξινώνει και τρέφει τον οργανισμό μας συγχρόνως και έτσι επέρχεται η εξισορρόπηση της υγείας μας. Ας δούμε τώρα και 35 χρήσεις του σιταρόχορτου, της χλωροφύλλης του δηλαδή. 1. Η χλωροφύλλη είναι αντιβακτηριακή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εσωτερικά και εξωτερικά για θεραπεία. 2. Ο Dr. Jensen είπε μεταξύ άλλων ότι χρειάζεται μόνο λίγα λεπτά για να αφομοιωθεί ο χυμός χλωροφύλλης από τον ανθρώπινο οργανισμό και ότι αυτό γίνεται χωρίς κόπο. 3. Η χλωροφύλλη από σιταρόχορτο αναπλάθει το αίμα. Έρευνες σε πειραματόζωα με ανεμία έδειξαν μετά την χρήση χλωροφύλλης ότι η αιματοκρίτηση επέστρεψε στα φυσιολογικά όρια μέσα σε 4 με 5 ημέρες. 4. Αγρότες τάισαν να νίκαν αβόδια και αγελάδες με σιταρόχορτο και επανέκτησαν τη γονιμότητά τους. Το περιεχόμενο υψηλής ποσότητας μαγνησίου στη χλωροφύλλη χτίζει ένζημα και αναπλάθει τις σεξουαλικές ορμόνες. Φανταστείτε τι μπορεί να κάνει στον ανθρώπινο οργανισμό. 5. Χλωροφύλλη μπορεί να εξαχθεί από πολλά φυτά. Η χλωροφύλλη όμως από το σιταρόχορτο είναι ανώτερη, διότι είναι η μόνη που περιέχει πάνω από 100 στοιχεία που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός και είναι μη τοξική σε οποιαδήποτε ποσότητα σε σύγκριση με τη χλωροφύλλη από φύλλα πολλών δέντρων όπως π.χ. φύλλο ελιάς, έλατου, πορτοκαλιάς. Είναι αξιοσημείωτο ότι και τα ζώα δεν τρώνε αυτά τα φύλλα λόγω πιθανής τοξικότητας. 6. Το σιταρόχορτο συντηρεί επιτυχώς όλα τα φυτοφάγα ζώα στον πλανήτη για αιώνες. Η Dr. Wigmore βοηθούσε κόσμο να θεραπευτεί από χρόνιες και ορατές ασθένειες χρησιμοποιώντας σιταρόχορτο εδώ και 30 χρόνια. 8. Ο χυμός χλωροφύλλης ανέπλαθε τους ιστούς. 9. Είναι ο ανώτερος αποτοξινωτικός παράγοντας που γνωρίζει ο άνθρωπος σε σύγκριση με άλλους χυμούς πράσινων λαχανικών ή καρότου. Ο Dr. Herb Thomas, συνεργάτης της Dr. Wigmore, έδειξε ότι 7 κιλά φρέσκου σιταρόχορτου ισοδυναμεί με 170 κιλά από τα καλύτερα λαχανικά, όπως και το καρότο, μαρούλι, σέλινο κτλ. 10. Το σιταρόχορτο περιέχει οξυγόνο, όπως όλα τα φυτά που περιέχουν χλωροφύλλη. Και όπως είναι γνωστό, ο εγκέφαλος και τα αγγεία λειτουργούν στο maximum μέσα σε ένα περιβάλλον υψηλό σε οξυγόνο. 11. Η χλωροφύλλη σιταρόχορτου εξουδετερώνει τοξίνες που βρίσκονται μέσα στον οργανισμό μας. 12. Καταπολεμά τους όγκους. 13. Βελτιώνει το ζάχαρο στο αίμα μας, δηλαδή το διαβήτη, ειδικά όταν συνδυάζεται με ομές ζωντανές τροφές. 14. Στο περιοδικό American Surgeons Journal, ο Dr. Benjamin Kluskin συνιστά χλωροφύλλη για κακοσμία σώματος, μολύνσεις, πληγές, χρόνια αιγμορίτιδα, φλεβίτιδες και κολπικές μολύνσεις. Επίσης εξαφανίζει αιμορροίδες. 15. Λειτουργεί σαν καθαρτικό. Επίσης χρησιμοποιείται και σαν αποσμητικό. 16. Μόνο μια μικρή ποσότητα στον ανθρώπινο οργανισμό
προλαμβάνει και διατηρεί υγιή δόντια. 17. Κρατώντας το χυμό σιταρόχορτου για 6 λεπτά στο στόμα, σταματάει τον πονόδοντο, απορροφά τις τοξίνες και συσφίγγει τα χαλαρά ούλα. 18. Γαργάρα για ερεθισμένες αμυγδαλές. 19. Εξαλείφει την πιωρία, πολτώσει τα ρόχορ του μαζί με το χυμό του στην πάσχουσα περιοχή ή το μασάμε και, και φτύνουμε τον πολτό. 20. Πίνουμε σιταρόχορτο για δερματικά προβλήματα όπως ψωρίαση και έγκζεμα. 21. Προλαμβάνει το άσπρισμα των μαλλιών και επαναφέρει το φυσικό χρώμα, ειδικά όταν συνδυάζεται με ζωντανές στροφές. 22. Μπορεί και κάποιος να νιώσει άμεση ενέργεια, αντοχή και την αίσθηση της εφορίας. 23. Βελτιώνει την πέψη. 24. Μοναδικό για αιματολογικές παθήσεις όλων των ειδών λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ένζημα, ειδικά όταν συνοδεύεται από μη ζωντανή διατροφή. 25. Τέλειο για καθαρισμό δέρματος, απορροφάται από το δέρμα και το τρέφι. Στο μπάνιο ρίχνουμε στο σώμα μας φρέσκια χλωροφύλλη για 15-20 λεπτά και ξεπλένουμε. 26. Στη δυσκυλιότητα κρατάει το έντερο χαλαρό. 27. Βοηθάει τις λειτουργίες της καρδιάς, το αρτηριακό, τα εντόστια, την ουρήθρα και τους πνεύμονες. 28. Διαλύει ουσίες στους πνεύμονες που έχουν δημιουργηθεί από διάφορα οξέα, μονοξίδι του άνθρακα και άλλα. 29. Ρίχνει την πίεση γιατί βοηθάει στη συντήρηση των αγγείων. 30. Το σιταρόχορτο αναζωογονεί τα γερασμένα κύτταρα, αντιστρέφει τη γύρανση και μας κάνει να νιώθουμε πιο ζωντανοί. 31. Ενεργοποιεί το θυροειδή κατά της παχυσαρκίας. 32. Θεραπεύει την ακμή. 33. Καταπραίνει και θεραπεύει κοψίματα, καψίματα, δηλητηριώδη κυσούς, μύκητες ποδιών, τσιμπήματα εντόμων, πληγές κτλ. 34. Ανακουφίζει από εγκάβματα ηλίου. 35. Στα μαλλιά μασάζ πριν το λούσιμο και εξαλείφει πιτηρίδα και φαγούρα. Πολλοί ειδικοί έχουν τονίσει ότι το μόριο χλωροφύλλης στο σιταρόχορτο είναι σχεδόν ίδιο με το μόριο αιμογλωβίνης στο ανθρώπινο αίμα. Η διαφορά είναι ότι το κεντρικό στοιχείο στην χλωροφύλλη είναι το μαγνήσιο και στην αιμογλωβίνη είναι ο σίδηρος. Για χάσιμο βάρους, νηστεία με σιταρόχορτο κάνουμε και θα χάσουμε γύρω στα 250 γραμμάρια βάρους την ημέρα. Και θα ξεκουραστεί πολύ το πεπτικό μας σύστημα, γιατί η χλωροφύλλη απομακρύνει τις τοξίνες από τα κύτταρα και τους λιπαρούς ιστούς και τις μεταφέρει στο αίμα. Αν νιώσουμε ζαλάδα, μασάμε λίγο σέλινο. Ας δούμε τώρα και μερικές μαρτυρίες ανθρώπων που θεραπεύτηκαν από σιταρόχορτο. Αθρητικά, πίνοντας μόνο για 7 ημέρες σιταρόχορτο, μειώνοντας αμαγειρεμένα φαγητά και αντικαθιστώντας τα με ομά, φρέσκα και αγνά φαγητά, εξαφανίστηκαν οι πόνοι, το πρίξιμο, το κοκκίνισμα στα γόνατα. Υπέρταση. Μειώθηκε η πίεση μετά από χρήση σιταροχυμού 2-3 εβδομαδών. Καλόγερη στο λαιμό. Πίνοντας 2 σιταροχυμού την ημέρα και σταματώντας τα αναψυκτικά χάμπουργκερ και τις άχρηστες τροφές, σταμάτησαν να εμφανίζονται. Ασθένεια του Bright. Πόνος έντονος στην πλάτη. Μετά από 3 εβδομάδες πέρασαν οι πόνοι και άρχισαν να περπατά. Καρκίνος του μαστού. 3 μήνες σιταροχυμού μείωσε τον όγκο και απέφυγε την εγχείρηση, ενώ εξελίχθηκε σε ιάσιμο τελείως. Δυσκυλιότητα με αιμορροίδες και αίμα. Εξαφανίστηκε με το σιταροχυμό. Διαβήτης με επιβαρημένο κυκλοφοριακό, αδρανείς δακρυγόνοι αδένες, αχρηστευμένα πεπτικά όργανα. Σε 2 εβδομάδες μείωσε του σάκχαρου, σε 3 εβδομάδες ήταν στο φυσιολογικό το σάκχαρο και σε 11 μήνες πρόσληψη σιταροχυμού εξαφανίστηκαν τα προβλήματα του διαβήτη τελείως. Εμφύσιμα. Με συνέπεια να μην μπορεί να περπατήσει γιατί λαχάνιαζε. Με ένα ποτήρι χυμό την ημέρα, σιταρόχορτο, σε ένα μήνα άλλαξε τελείως. Μάτια. Πίνοντας σιταροχυμό, ξαναβρήκαν την υγεία του στα μάτια σε ηλικία 69 ετών. Γλαύκωμα καταράκτης. Σε 2 εβδομάδες, πίνοντας σιταροχυμό, 2 φορές την ημέρα, άρχισε να βελτιώνει το μάτι. Στις 5 εβδομάδες έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και είναι στην ανάρρωση. Μαλλιά. Ένα ποτήρι χυμό την ημέρα, σε ένα μήνα τα μαλλιά άρχισαν να πυκνώνουν και πήραν τον ανικό τους χρώμα. Έφυγαν τα γκρίζα μαλλιά. Εγκάβματα στα χέρια. Ακούμπησε καυτό μέταλλο και κάηκαν τα δάχτυλα. 5 λεπτά έβαλε τα χέρια κάτω από το κρύο νερό της βρύσης και κάλυψε το έγκαυμα με υγρό πολτό σιταρόχορτου
και τύλιξε το χέρι με υγρό πανί. Ο πόνος έφυγε σε 5 λεπτά και σε 20 λεπτά που έβγαλε τον επίδεσμο δεν πονούσε και ήταν εντάξει το χέρι. Πονοκέφαλη. Κάθε πρωί έπινε συνταροχημό και έφυγε ο πονοκέφαλος και η αυγενική δυσκαμψία που προερχόταν από αυτόν. Λευχημία. Παρόλο που η ιατρική θεωρεί τη λευχημία ανίατη ασθένεια, πίνοντας συνταροχημό για ένα διάστημα και κάνοντας ανάλυση αίματος βγήκε φυσιολογικό. Πάρκινσον. Για πολλά χρόνια. Μετά από 2 μήνες πίνοντας συνταροχημό, έφυγαν όλοι οι σπασμοί και νιώθει σαν να ξαναγεννήθηκε. Αδυνάτισμα. Από 90 κιλά σε 6 εβδομάδες κατέβηκε σε 75 κιλά πίνοντας συνταροχημό. Όγκος συνόδης της μήτρας. Άρχισε να τρώει μόνο ομά και να πίνει συνταροχημό. Σταμάτησε η αιμορραγία και ο όγκος μειώθηκε σε ένα πολύ μικρό εγκύδιο με την πιστοποίηση του ιατρού. Ο ιατρός συσύστησε να συνεχίσει αυτή τη θεραπεία και ότι θα αποφύγει την εγχείρηση. Έλκος στομάχου. Πήρε τον συνταροχημό για 1 μήνα πρωί και βράδυ και έγινε τελείως καλά. Καρκίνος της μήτρας στα πρώτα στάδια. Μετά από 1 μήνα στο Ινστιτούτο της Wigmore με ομές τροφές και συνταροχημό έγινε τελείως καλά όπως πιστοποίησε ο γιατρός της, ο οποίος αναχωρέθηκε που δεν έγινε εγχείρηση τελικά. Αποσυρωτική ουσία στο εργαστήριο. Ο Dr. R. Thomas χρησιμοποιεί τη χλωροφύλη για την αποσύρωση των χειρουργικών εργαλείων και για να καθαρίσει τα χέρια του από τα βακτήρια που ερευνούσε. Είναι πιο αποτελεσματικό από το ζεστό νερό. Προστασία από ακτινοβολίες. Το σιταρόχορτο φαίνεται να προστατεύει αποτελεσματικά από τη ραδιενεργή σκόνη όταν το προσθέσουμε στο νερό του μπάνιου ή το πόσιμο. Μπορούμε να μασάμε λίγο σιταρόχορτο αν είμαστε στην πόλη για να εξουδετερωθεί η επίδραση του μολυσμένου αέρα. Μέσα στο σπίτι μας, με το που το καλλιεργούμε, φρεσκάρει τον αέρα και εξουδετερώνει τις τοξίνες της ατμόσφαιρας. Ο Dr. Herb Thomas έριξε σιταρόχορτο σε θορυμένο νερό και σε λίγα λεπτά δεν υπήρχαν ίχνη φθορείου. 30 γραμμάρια σιταρόχορτο σε ένα γαλόνι φθορυμένο νερό μετατρέπει το φθόριο σε αυλαβείς ενώσεις ασβεστίου φωσφόρου και φθορείου. Προσθέτοντας το πρωί 15 γραμμάρια σιταρόχορτο στο νερό της βρύσης, το μαλακώνει και γίνεται θετικό. Με το ίδιο νερό, αν πληθούμε, μαλακώνει το πρόσωπο και τα χέρια. Στην μπανιέρα δρά καταπραϊντικά. Σταματά τις αιμορραγίες, ανακουφίζει την αναφυλαξία και βοηθά να θεραπευτούν για να κλείσει τα τραύματα και τα σπυράκια. Φρούτα που πλένονται με νερό που περιέχει σταρόχορτο καθαρίζονται ολοκληρωτικά από χημικά σπρέι και γίνονται θετική τροφή. Πασεριωμένο γάλα, παιδικές τροφές, τροφές ζώων. Το σιταρόχορτο μετατρέπει την τοξική τροχιά των ηλεκτρονίων σε θετική. Στο νερό που πίνουν τα ζώα και στις τροφές που τρώνε, βοηθάει στην πρόληψη παθήσεών τους. Το σιταρόχορτο έχει όλες τις βιταμίνες στην κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα για τον οργανισμό μας. Εξαιρετικά αποτελεσματική για τη θεραπεία εγκαυμάτων και τραυμάτων. Μειώνει τον πόνο και κινητοποιεί αμέσως τη διαδικασία της ίασης. Αποτρέπει τη φλεγμονή και τη μόλυνση. Πολλοί από εσάς θα αναρωτιέστε ότι το σιτάρι περιέχει γλουτένη, που ξέρουμε όλοι πόσο βλαβερή είναι η γλουτένη για την υγεία. Το σιτάρι μόλις βλασίσει, αποβάλλει τη γλουτένη του και το καθιστά ασφαλές για φάγωμα. Οι γνώσεις που σας μετέφερα είναι από τα βιβλία της Ann Wigmore. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι τελευταίο πριν κλείσω. Το σιταρόχορτο είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να το κάνει σε οποιοδήποτε σημείο και να βρίσκεται, ακόμα και μέσα στην πολυκατοικία. Μπορεί να πάρει ζαρτινιέρες, να βάλει καλό χώμα παραγωγικό και να κάνει εκεί μέσα σταρόχορτο. Και με έναν ειδικό αποχυμωτή που έχω δείξει σε παλιότερο βίντεο, μπορεί να εξάγει το χυμό του. Τώρα, εγώ σας τα λέω όλα αυτά, γιατί πρώτον το σταρόχορτο θεωρώ ότι είναι η καλύτερη τροφή για τον άνθρωπο, όχι εγώ, αλλά και οι γιατροί το θεωρούν, αυτοί τουλάχιστον που ξέρουν τι γίνεται. Και δεύτερον, δεν θέλω να πέφτε θύμα που σας υπόσχονται υπερτροφές που θα σας θεραπεύσουν σαν το μαγικό χάπι που θα σας λύσει όλα τα προβλήματα και το χρυσό πληρώνετε. Γιατί πολλά από αυτά τα πληρώνετε και πάρα πολύ ακριβά. Ενώ το σιταρόχορτο, όπως έχω πει και πριν, είναι κάτι το οποίο μπορεί ο καθένας να το βάλει και πραγματικά αξίζει τον κόπο. Αυτά από μένα. Ελπίζω να βοήθησα. Ξεκινήστε όλοι να πίνετε χυμό σιταρόχορτο. Επενδύστε λεφτά σε ένα καλό αποχυμωτή για να εξάγετε χυμό σιταρόχορτο και όχι μόνο, γιατί ένας καλός αποχυμωτής χειροκίνητος μπορεί να εξάγει χυμό και από διάφορα φρούτα και λαχανικά
και έτσι να έχετε μια πολύ σωστή και ισορροπημένη διατροφή. Σας αγαπώ. Γεια σας.